Για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε να συμμετέχω σε αυτήν εδώ στη σημερινή συνεδρία. Το θέμα μου είναι η διασύνδεση του αγροτουρισμού με την εκπαίδευση. Η κυρία Ιακωβίδου μόλις μας έκανε μια πολύ αναλυτική παρουσίαση για τον αγροτουρισμό και ουσιαστικά μίλησε για τις εμπειρίες που μπορούμε να έχουμε. Εγώ θα προσπαθήσω να τις συνδέσω και σε πολλά σημεία θα δείτε και μια συνέχεια όλων όσων προαναφέρθηκαν με το τι μπορούμε να μάθουμε από την οικογενειακή γεωργία, τι μπορούμε να διδαχτούμε από αυτήν. Η παρουσίασή μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή, κυρίως φωτογραφική, με εικόνες, που αφορά σε όλα όσα ακούστηκαν προηγουμένως στην οικογενειακή γεωργία και τον αγροτουρισμό, αλλά και για τον διδακτικό τουρισμό. Και θα κλείσουμε την πρώτη ενότητα μιλώντας για κάποια παραδείγματα από την κοντινή μας Ευρώπη, από την Αυστρία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Πώς εκείνοι έχουν εντάξει στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις και στα νοικοκυριά τους την έννοια του διδακτικού εκπαιδευτικού τουρισμού. Και στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάσουμε μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει η Αναπτυξιακή Ιρακλείου με το αντίστοιχο Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας στην Ελλάδα, το πρόγραμμα Ωραία Κρήτη. Θα σας παρουσιάσω τι έχουμε πετύχει στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο σε ένα μικρό πρόγραμμα διατοπικής συνεργασίας που αφορά την διδακτική κτηνοτροφική επισκέψιμη μονάδα. Οικογενειακή γεωργία. Λοιπόν, και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτήν, πώς μπορούμε να εκπαιδευτούμε από αυτήν. Αυτό είναι το πρώτο μας ερώτημα για αυτή την παρουσίαση. Εδώ δεν ξέρω πόσοι από εσάς αναγνωρίζετε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, που είναι η δική μου παιδική νεανική ανάγνωση από μία οικογενειακή φάρμα στο Walnut Grove, το 1870 με 80 είναι περίπου η ιστορία μας. Η ιστορία θεωρείται δραματική. Πραγματεύεται άλλα πράγματα, ρατσισμό, βία, ναρκωτικά και πώς όλα αυτά μπορεί να τα βιώσει μια οικογένεια στον αγρό. Και δυστυχώς για μας δεν ασχολείται τόσο πολύ με το θέμα της μεταλαμπάδευσης όλης της γνώσης της αγροτικής ζωής στην επόμενη γενιά. Όμως, δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις και ειδικότερα σε παιδιά και νέους της Αμερικής και άλλων αναπτυγμένων χωρών, οι ταινίες είναι το μοναδικό στοιχείο και η μοναδική εικόνα που έχουν τα παιδιά με την αγροτική ζωή. Και αυτό κρατήστε το για τους πολύ σημαντικούς λόγους που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ο διδακτικός τουρισμός. Στην πραγματικότητα, η οικογενειακή γεωργία είναι πολύ διαφορετική. Όπως γνωρίζετε κι εσείς, όπως υπόθηκε ούτως ή άλλως και από τους προλελήσαντες, είναι λίγο πιο δύσκολη για πολλούς λόγους. Πολλές φορές ο αγρότης, γεωργός, ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να είναι μόνος του στον αγρό, να μαθαίνει πώς από το τίποτα και από τη γη και μόνο από τη δική της εκμετάλλευση να παράγει όλα όσα χρειάζονται για την οικογένειά του. Ευτυχώς έχει και τις όμορφες στιγμές, όπου ας πούμε για το λιωμάζωμα, για τον τρίγκο και για άλλες αγροτικές εργασίες, μαζεύει την οικογένειά του και τους φίλους του και μετατρέπει τις αγροτικές εργασίες σε μία γιορτή. Παραδοσιακά, πάντοτε τουλάχιστον στην Κρήτη, εμείς μαζεύουμε τις ελιές οικογενειακά. Οι αγρότες επίσης έρχονται και πολύ συχνά σε επαφή με πολύ επικίνδυνες εργασίες, με βαριά οχήματα και ευτυχώς εδώ τα τελευταία χρόνια εξελισσόνται τα πράγματα, η τεχνολογία εδώ βοηθάει και μας έχει δώσει τα εργαλεία και για εξαποστάσεως εργασία και παρακολούθηση της παραγωγής. Κάποια παραδείγματα μας τα ανέφερε και ο κ. Μαθιουδάκης, που έτσι μπορούν και εξελίσσουν την καθημερινότητα του αγρότη. Οι αγρότες, όπως βλέπετε εδώ σε μία φωτογραφία από αγρότες γεωργούς του κόσμου που μου έδωσε η Google, έχουν πολύ διαφορετικό πρόσωπο μεταξύ τους ανά τον κόσμο. Διαφορετική εικόνα και τρόπο ζωής. Παράγουν, προσφέρουν ακόμη και τα ίδια προϊόντα με πολύ διαφορετικό τρόπο. Και κουβαλούν
αξίες, ήθη, έθιμα, θρύλους και παραδόσεις που σχετίζονται με την καθημερινότητά τους. Όλα αυτά είναι πολιτισμικά στοιχεία που αξίζει να διαδίδονται από γενιά σε γενιά και να μην χάνονται μέσα στον χρόνο. Όταν κανείς επισκέφτεται μια γεωργική αγροτική φάρμα, θα έρθει σε επαφή με πολλά ζώα, φτηνά, πολλά εκ των οποίων είναι οικόσιτα και ζουν και μεγαλώνουν μαζί με την οικογένεια. Είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες, παράγουν πολύτιμα αγαθά όπως το τυρί, το γάλα και άλλα πάρα πολλά γκουρμέ προϊόντα, όπως θα τολμούσα να πω. Και γκουρμέ γιατί, όπως είδαμε και το παράδειγμα από την Ευρωφάρμα, πολλά από αυτά είναι φρέσκα και σιγά σιγά αρχίζουν να χάνονται λόγω της παγκοσμιοποιημένης αγοράς των τροφίμων. Σήμερα πολλά παιδιά, δυστυχώς, και μεγαλύτερες σε ηλικία, δεν γνωρίζουν την προέλευση βασικών προϊόντων και δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν τα λαχανικά από τα φρούτα, τα είδη από τα διάφορα δέντρα, τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής τους ή ακόμα και ποιο είναι το φρέσκο και ντόπιο προϊόν από το βιομηχανοποιημένο. Επίσης, κάτι άλλο που μπορεί κανείς να μάθει επισκεπτόμενος μία μονάδα είναι η πληθώρα χλωρίδας, που μπορεί να δει στη φύση. Λουλούδια, βότανα, αγριόχορτα, σπάνιες ποικιλίες καρπών, πανέμορφα χρώματα, θάμνη, συνθέτουν μοναδικά τοπία. Με τόσο πλούτο λοιπόν γύρω μας, όπως μας εξήγησε και η κυρία Ιακωβίδου, και με τόσες εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει μία μονάδα, σιγά σιγά βλέπουμε ότι ο αγροτουρισμός κερδίζει έδαφος. Ο αγροτουρίστας είναι εκείνος που επιλέγει για τις ημέρες των διακοπών του να ασχοληθεί στις άλλες χώρες και με την αγροτική ζωή, όχι τόσο πραγματικά στην Ελλάδα και ίσως και στην Κύπρο, να έρθει σε επαφή με τη φύση και να γνωρίσει να συμμετέχει βιωματικά σε αυτές τις διαδικασίες. Είναι εκείνος που δεν επιλέγει το παγκοσμιοποιημένο μοντέλο, όπου πάει σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και έχει υπηρετικό προσωπικό για κάθε μία από τις δραστηριότητες που θέλει να κάνει, αλλά επιλέγει ο ίδιος να υπηρετεί τον εαυτό του και να ζήσει μια πραγματική εμπειρία με ταυτότητα και ονοματεπώνυμο. Το ονοματεπώνυμο της κυρίας Ελένης και του κυρίου Μανώλη που είδαμε προηγουμένως. Επίσης, τα τοπία που εξερευνά κανείς ανά τον κόσμο επισκεπτόμενος γεωργικές μονάδες είναι διαφορετικά. Και έτσι, ένας αγροτουρίστας στην Αμερική θα κοιμηθεί σε μια φάρμα τύπου ράντζο, σε μια φάρμα στην Αυστρία θα κοιμηθεί σε καταπράσινα λιβάδια και χιονισμένες μονοπλαγιές, ενώ στην Κρήτη και στην Ελλάδα και στην Κύπρο θα φιλοξενηθεί σε μονάδες λίγο έξω από μικρά χωριά. Ιδιαίτερη σημασία επίσης είναι και τα αγροτικά μνημεία, που στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν σώζονται δυστυχώς, ενώ θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κανείς να γνωρίζει, να αναγνωρίζει και να κατανοεί τη χρήση της δεξαμενής, του πηγαδιού, του πατητιού, του ανεμόμυλου, της γέφυρας, του μονοπατιού, του ιερού κορυφής, της πεζούλας και άλλων σχετικών μνημείων που μπορεί κανείς να βρει στην αγροτική του περιοχή. Τέλος, μην ξεχνάμε και τις περιπτώσεις των μνημείων της φύσης. Εδώ βλέπουμε ένα ελαιόδεντρο. Αλλά ακόμα και πλατάνια, ασπέναμος, φοίνικες και διάφορα μέρη δασών που βρίσκονται κοντά στις αγροτικές μας περιοχές είναι μεγάλης πολιτισμικής αξίας και θα μπορούσε ένας επισκέπτης να περιηγηθεί, να γνωρίσει αυτά τα θαύματα της φύσης από κοντά. Και επίσης να αναγνωρίσει τη διασύνδεσή του με τον πολιτισμό της περιοχής σε κάθε περίπτωση. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν μεταξύ τους πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές διαδρομές με περιπτώσεις που συνδυάζουν την αγροτική ζωή και ουσιαστική εμπειρία ζωής για τον επισκέπτη που επιλέγει να περιηγηθεί. Πώς συνδέεται τώρα όλο αυτό με τον διδακτικό τουρισμό? Επειδή λοιπόν ίσως η απάντηση είναι λίγο πιο απλή. Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο για το μέλλον των παιδιών μας, προσπαθούμε μέσα από την εκπαίδευση ουσιαστικά να θωρακίσουμε τα παιδιά μας με βιωματικές πρακτικές του διδακτικού τουρισμού. Να περάσουμε στα παραδείγματα. Πώς το έκαναν αυτό οι άλλες χώρες? Το παράδειγμα της Αυστρίας.
Εδώ βλέπετε την ιστοσελίδα του Αυστριακού Δικτύου Ιστορικών Επισκέψιμων Αγροτημάτων. Οι Αυστριακοί φημίζονται για την εκτίμησή τους στο περιβάλλον και επίσης η τουριστική ζήτηση για διαμονή σε φάρμες τα τελευταία χρόνια αποτελεί πολύ μεγάλη μάζα του τουρισμού. Στην Αυστρία υπάρχουν περίπου 900 επισκέψιμες διδακτικές φάρμες, συμπεριλαμβανομένων και 77 που έχουν άμεσο ενδιαφέρον και θέμα την υγεία και ευεξία, που είναι και αυτό μια τάση της αγοράς. Όλο και περισσότερες φάρμες σε διάφορες περιοχές ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό, προσφέροντας διακοπές στη φύση, με πρωινό όπως ακριβώς το είδαμε και προηγουμένως, και επίσης με την πολύ απλή διαδικασία ο τουρίστας μπορεί, ο επισκέπτης μπορεί να δώσει ένα χεράκι στον ιδιοκτήτη και να βοηθήσει στις εργασίες στο κτήμα. Συγχρόνως το γύρο περιβάλλον έχει ουσιαστικά χαρακτηριστικά εκτόνωσης ενέργειας, υπάρχουν μονοπάτια για ποδήλατα και πεζοπορία. Επίσης υπάρχει δυνατότητα και για τους επισκέπτες που δεν διαμένουν μέσα στις φάρμες να παρακολουθήσουν τέτοιου είδους διαδικασίες μέσα από συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία μπορούν να είναι διάρκειας μισής ή μιας ολόκληρης μέρας. Όπως βλέπετε, οι τιμές για την επίσκεψη στον πρώτο ξενώνα τυχαία είναι από 50 έως 58 ευρώ. Και αυτή εδώ είναι η ιστοσελίδα για τους μικρούς μας φίλους, για τα μικρά παιδιά. Εδώ υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον υλικό για όλα τα ζώα στις φάρμες που μπορούν να επισκεφθούν παράλληλα και βέβαια παιχνίδια διαδραστικά, μιας και οι υπολογιστές έχουν την τιμητική τους και στα νέα παιδιά. Υπάρχουν εφαρμογές που κατεβάζει το μικρό το παιδί και μπορεί να παίξει. Επίσης, τώρα εδώ να δώσω και τα συγχαρητήριά μου στο Υπουργείο και στις κυρίες που είχαν την επιμέλεια του μικρού βιβλίου που έχουμε στο υλικό μας. Πραγματικά συγχαρητήρια. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραίο υλικό και για εσάς που θέλετε να ξεκινήσετε μια τέτοια διδακτική εμπειρία. Και θα δούμε και στη συνέχεια και άλλα παραδείγματα. Ένα αντίστοιχο παράδειγμα ήταν και αυτό εδώ το φυλάδιο από την Αυστριακή ιστοσελίδα, που έχει και αυτό την ιστορία και τα χαρακτηριστικά των σημαντικότερων ζώων της φάρμας. Στο παράδειγμα της Γαλλίας. Στη Γαλλία είναι και εκεί αναπτυγμένος ο τουρισμός σε επισκέψιμα αγροκτήματα και εδώ βλέπετε το δίκτυο, το πιο γνωστό εθνικό δίκτυο, Fermpedagogic, δηλαδή διδακτικές φάρμες. Το δίκτυο διαχωρίζει σε δύο τύπους τις επισκέψιμες αγροτικές φάρμες. Ο πρώτος τύπος είναι οι φάρμες της ηχαγωγίας και ο δεύτερος τύπος οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η διαφορά τους είναι ότι στην πρώτη περίπτωση οι φάρμες ψυχαγωγίας δεν έχουν αποκλειστικό στόχο, μάλλον δεν έχουν καθόλου εμπορευματική διαδικασία και διαδικασία που να ουσιαστικά να παράγουν και να εμπορεύονται τα προϊόντα τους. Έχουν δημιουργηθεί δηλαδή μόνο αποκλειστικά για την επισκεψιμότητα από τα, νέα, από τα παιδιά και τους γονείς τους. Εκεί ανακαλύπτουν τα παιδιά τη φάρμα και το γύρο περιβάλλον και έτσι αναπτύσσουν, κατανοούν μάλλον τη σχέση που έχει η ζωή τους στην πόλη με τη ζωή στην αγροτική περιοχή. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αντίθετα, είναι περιπτώσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων που διατηρούν την παραγωγική τους διαδικασία και παράλληλα, ταυτόχρονα, οργανώνουν κάποιες διαδρομές μέσα στην γεωργική τους εκμετάλλευση για μικρές ομάδες. Η διάρκεια της επίσκεψης διαφέρει ανάλογα και με το ενδιαφέρον της ομάδας. Παρέχει τη δυνατότητα έτσι να κάνουν, για παράδειγμα, να βοηθήσουν στην εκτροφή των ζώων και να γνωρίσουν τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη γη. Παρέχουν έτσι τη δυνατότητα στους αγρότες να έχουν ένα δεύτερο συμπληρωματικό εισόδημα και να αναπτύξουν την πολυλειτουργικότητα του κτήματός τους. Επίσης, διακρίνονται στο πράσινο σημείο που έχουμε κυκλώσει είναι οι διαφορετικές ενότητες που μπορεί να έχει για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ή για άτομα με αναπηρία. Υπάρχουν φάρμες που μπορούν και έχουν προσαρμόσει την δυναμική τους
σε άτομα που έχουν είτε κοινωνικά προβλήματα, είτε προβλήματα ακρόασης ή ακόμα και σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που για κάποιο λόγο αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως τους πρώην φυλακισμένους ή τους εξαρτημένους από ναρκωτικά. Και μάλιστα υπάρχουν δηλαδή δρούμοι ουσιαστικά σαν καταλήτες και σαν μονάδες ένταξης αυτών των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και επανένταξή τους στην κοινωνία. Ένα τελευταίο στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι κάποιες τιμές για την περίπτωση της Γαλλίας. Ξεκινάμε από τη μισή μέρα στα 6 ευρώ ανασυμμετέχοντα και βέβαια μπορεί και αυτό να ανέβει ανάλογα με τις υπηρεσίες που θα παρέχει. Ένα πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο της γαλλικής περίπτωσης είναι ότι υπάρχει αντιστοίχηση της εκπαιδευτικής ύλης που έχουν τα παιδιά στο σχολείο με τις δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν σε μια παιδαγωγική φάρμα. Και εδώ βλέπετε στην πάνω πλευρά με ανατάξη, ανασχολική τάξη, τη λίστα από τις δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν σε σχέση με τα μαθήματά τους μέσα σε μια παιδαγωγική φάρμα. Και υπάρχουν οδηγίες για το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό μαζί με τους δασκάλους και με τους γονείς. Να περάσουμε στο τρίτο παράδειγμα της Ιταλίας, όπου η φατορία διδάκτηκε, οι διδακτικές φάρμες έχουν σιγά σιγά εξελιχθεί σε μοντέλο πρότυπο οικογενειακού εγχώριου διδακτικού τουρισμού κυρίως. Εδώ βλέπουμε την ιστοσελίδα πάλι του Εθνικού Δικτύου, διότι στην περίπτωση της Ιταλίας έχουμε αναπεριφέρεια διαφορετικό δίκτυο και διαφορετικούς κανονισμούς. Οι φάρμες ξεπερνούν τις 1.400 στην χώρα και ο μεγαλύτερος αριθμός συγκεντρώνεται στις περιφέρειες Πιεμόντε, Λομπαρδία, Βένετο, Εμίλια Ρωμάνια και Τοσκάνη. Ενδεικτικά εδώ βλέπουμε την περίπτωση της Καμπανίας, όπου πάλι η εικονογράφηση και το υλικό προσαρμοσμένο στα παιδιά κυριαρχεί. Και εδώ βλέπουμε μία λίστα από τα διδακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Το κάθε ένα είναι με διαφορετικό θέμα και κάποια έχουν να κάνουν με τη διατροφή, την κτηνοτροφία, τα ζώα της φάρμας και τα άλογα, τα φυτά και τα λουλούδια, την τυροκόμιση, τις βιωματικές πολιτιστικές δραστηριότητες γύρω από αυτές. Θα ήθελα να σας αναφέρω λίγο περισσότερο την περίπτωση της Φριούλη Βενέτσια Τζιούλια, όπου αναπτύσσεται στις περιοχές της Λορίτσια, Προντενόνε, Τελιέστης και Ούντινες, στο βορρά της Ιταλίας. Εκεί προωθείται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας από το 2000, ενεργοποιείται και ελέγχεται από την αντίστοιχη περιφερειακή αρχή. Και στόχο είχε να βοηθήσει και να προωθήσει τους όρους της σωστής διατροφής με τοπικά προϊόντα σε παιδιά και κυρίως πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η περιφέρεια έχει στηρίξει την ανάπτυξη αυτή και έχει δεσμοθετήσει τον αντίστοιχο χάρτη ποιότητας που πρέπει να ακολουθούν οι φάρμες και έχει ενεργό μηχανισμό ελέγχου που προσδιορίζει και αναδιαμορφώνει τα κριτήρια ανάλογα με τη ζήτηση, αλλά και συνεχίζει να εκπαιδεύει τους αγρότες παύλα γεωρούς που έχουν μια κτηνοτροφική μονάδα στις νέες τάσεις και στις νέες ανάγκες των παιδιών ανάλογα με τις εξελίξεις. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε διάφορα έτσι, εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν αναπτύξει. Κάποια άλλα θα ήταν το περιβάλλον, ζωή και δύναμη, η ζουζούνα, η μέλισσα, το τυρί και το γάλα και διάφοροι έτσι, ευρηματικοί ορισμοί που προσπαθούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Το πρόγραμμα κοστίζει από 3 ευρώ ανά άτομο και μπορεί να φτάσει πάλι και τα 50 ή και παραπάνω ανάλογα με τις υπηρεσίες όταν έχει και διαμονή ανεβαίνει. Έτσι τα παιδιά που επισκέπτονται τις διδακτικές φάρμες μπορούν να επιτύχουν διάφορες οπτικές, εκπαιδεύονται ως αυριανοί καταναλωτές καταρχήν, σε μια συνειδητή χρήση των τοπικών πόρων και τροφίμων, σύμφωνα με την εποχικότητα. Φέρνουν τους αυριανούς πολίτες και τις οικογένειές τους κοντά στο αγροτεχνοτροφικό κόσμο και στις αρχές της υγιεινής διατροφής μέσα από το παιχνίδι στη φύση. Εδώ βλέπουμε τα παιδιά να ουσιαστικά μαθαίνουν τη ζωή του αλικαριού. Γνωρίζουν μέσα από την παρατήρηση το μεγαλείο της φύσης και τον πλούτο της. Μαθαίνουν να αγαπούν, να σέβονται τα ζώα αλλά και την ευθύνη που κανείς έχει για την διατήρηση της ισορροπίας του γύρου ζωής. Συμμετέχουν στις παραγωγικές διαδικασίες και γίνονται οι βοηθοί του γεωργού και του κτηνοτρόφου.
μαθαίνουν πώς να δαμάζουν τα ζώα και γενικότερα αποδίδουν στην εικόνα του αγρότη και του συνανθρώπου το πολιτιστικό κύρος που του ανήκει και του αξίζει, μαθαίνοντας το επάγγελμά του μέσα από την καθημερινή του ζωή. Κάτι που είπαμε ότι μάλλον το έχουμε χάσει. Έτσι λοιπόν, μέσα από την γνωριμία μας με όλες τις περιπτώσεις και τις καλές πρακτικές στην Ευρώπη, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος για να μαθαίνει κανείς είναι η περιπέτεια. Και γι' αυτό και εμείς είπαμε στην Αναπτυξιακή να ξεκινήσουμε κι εμείς μια δική μας αντίστοιχη περιπέτεια. Η περιπέτειά μας ονομάζεται Ωραία Κρήτη. Ωραία Κρήτη από όχι το ωραία, όμορφη με το ωμέγα, αλλά το όμικρον της ορεινής Κρήτης. Σχεδιάσαμε το πρόγραμμα διατοπικής συνεργασίας στο πλαίσιο του Άξονα 4, στο γνωστό σας σε όλους πρόγραμμα LIDER, μια συνεργασία των 4 μεταπτυξιακών εταιριών της Κρήτης, με θέμα μας να θέσουμε τις βάσεις για τη μεταφορά αυτής της πρακτικής και στην Κρήτη, με έμφαση στις κτηνοτροπικές μονάδες. Όπως γνωρίζετε, η Κρήτη έχει και το ανάγλυφο, αλλά και την κτηνοτροπική παραγωγή για ουσιαστικά να υποστηρίξει ένα τέτοιο παράδειγμα. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια μόλις 1,5 χρόνο και θα σας παρουσιάσω τις βασικές μας δράσεις που είναι και η αρχή για αυτήν την πρωτοβουλία που έχουμε ξεκινήσει. Καταρχήν λοιπόν σχεδιάσαμε διαδρομές διδακτικών και κτηνοτροπικών αγροκτημάτων στην Κρήτη. Τι σημαίνει μια διαδρομή? Επειδή δεν υπάρχουν μονάδες έτοιμες τις οποίες θα υποδεικνύαμε και ούτε θέλαμε, δεν ήταν αυτός ο στόχος ουσιαστικά, μελετήσαμε την Κρήτη συνολικά και αποφασίσαμε ποιες θα είναι οι περιοχές όπου υπάρχει η κρίσιμη μάζα τόσο των κτηνοτρόφων αλλά και των συμπληρωματικών παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως μας εξήγησε πολύ καλά η κυρία Ιακωβίδου προηγουμένως, που θα μπορούσαν να δίνουν στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη διαδρομή και ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν. Είτε ο επισκέπτης είναι μαθητής, είτε είναι ντόπιος ή ξένος που επισκέπτεται την ευρύτερη περιοχή. Οι διαδρομές δεν έχουν απλώς χαραχτεί στο χάρτη, δεν τις γνωρίζουμε δηλαδή μόνο σαν κουκίδες, αλλά τις έχουμε περιγράψει πάρα πολύ αναλυτικά στη μελέτη μας. Έχουμε μάλλον μαζέψει, συλλέξει όλες τις σχετικές πληροφορίες, ακόμη και τη δυσκολία της διαδρομής, τα υψόμετρα, πόσο χρόνο χρειάζεται, τα μνημεία και τα σημαντικότερα στοιχεία που κανείς θα πρέπει να κάνει στάση και να παρακολουθήσει, ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο προϊόν για τον επισκέπτη. Εδώ είναι κάποιες ενδεικτικές διαδρομές και εδώ είναι η ιστοσελίδα του δικτύου μας. Δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα θέλοντας, έχοντας ως κύριο στόχο, να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ταυτότητα και για τον λόγο αυτό σκιτσάραμε τους βασικούς χαρακτήρες. Τα σκίτσα επικρατούν γιατί τραβούν και το ενδιαφέρον των παιδιών. Σκιτσάραμε τους βασικούς χαρακτήρες της ζωής στο βουνό, τα ζώα, τα εργαλεία, την αρχιτεκτονική των υδάτων, των τυρόσπιτων. Στην ιστοσελίδα μπορεί κανείς εύκολα να βρει τις πληροφορίες για όλες τις διαδρομές, να διαβάσει ένα μικρό ενημερωτικό και να βρει και τον αντίστοιχο χάρτη. Δημιουργήσαμε το φυλάδιο χάρτη για την κάθε μία διαδρομή και όλες μαζί σε ένα κουτί και που συμπεριλαμβάνει και τις 15 διαδρομές. Και επίσης τις λέξαμε και ανανομό. Οπότε κάποιο σχολείο θα μπορεί να έχει αυτό που ουσιαστικά μπορεί να επισκεφτεί πιο εύκολα. Εδώ είχαμε και μία επιτυχία. Το έργο μας βραβεύτηκε για την γραφιστική του ταυτότητα στα βραβεία ΕΒΙΑ 2016 και με την εταιρεία, ουσιαστικά η εταιρεία που μας το σχεδίασε, η Clay Disney, για την γραφιστική του ταυτότητα. Επιπλέον, δημιουργήσαμε μία δεξαμενή φωτογραφιών από τις κτηνοτροπικές μονάδες των διαδρομών. Συγκεντρώσαμε τον καλύτερο εαυτό στο πρόσωπο των κτηνοτροπικών μας μονάδων και τα συγκεντρώσαμε σε ένα εδωρικό φωτογραφικό λεύκωμα. Για την έκδοση του λευκώματος, χρησιμοποιήσαμε φωτογραφίες που αναδεικνύουν την ορεινή Κρήτη, τους παραδοσιακούς τρόπους κτηνοτροφίας, τη σχέση του κτηνοτρόφου με τα ζώα του, τις εργασίες που γίνονται καθημερινά σε μια μονάδα, τα ίδια από τα διάφορα ζώα που συναντά κανείς εκεί, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και διάφορα άλλα τέτοια στοιχεία.
Μία πολύ σημαντική και τελευταία δράση του σχεδίου συνεργασίας ήταν και οι επιχειρηματικές αποστολές. Επισκεφτήκαμε την Ιταλία, την περιφέρεια της Φριούλη, Βενέτσια, Τζούρια και το νησί της Σαρδινίας με 40 κτηνοτρόφους από όλη την Κρήτη. Και ο στόχος ήταν να έρθουν σε επαφή και με τους κτηνοτρόφους και αγρότες της Ιταλίας που έχουν αναπτύξει αυτές τις φάρμες και έτσι να γνωρίσουν την αρχιτεκτονική των δικών τους κτηρίων, τις γεύσεις αλλά και τα προϊόντα που προτείνουν στους επισκέπτες τους, τα προγράμματα που ουσιαστικά παρουσιάζουν στα παιδιά και τον τρόπο που δούλεψαν και δουλεύουν με τις τοπικές τους αρχές για να αναπτύξουν αυτό το προϊόν. Επίσης, συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις και οι ίδιοι. Οι Ιταλοί έχουν μέσα από τους μηχανισμούς τους δημιουργήσει βιωματικά εργαστήρια για τους ίδιους τους γεωργούς και κτηνοτρόφους, πως αυτοί θα εκπαιδεύονται για να μπορούν με τη σειρά τους να μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους στα μικρά παιδιά. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε πως μάθαν δηλαδή πως θα πρέπει να τυροκομούν μαζί με μια ομάδα παιδιών βιωματικά ή πως θα εξηγήσουν στα παιδιά τον κύκλο του σιταριού σε ένα μεγάλο τραπέζι που θα πρέπει να ζυμώσουν. Και φτάνοντας στο διατάφτα και για την περίπτωση της Κρήτης, είπαμε εφόσον λοιπόν δεν έχουμε εκπαιδευτικές μονάδες, ας κάνουμε πιλωτικά κάποια πράγματα. Και γι' αυτό οργανώσαμε εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά δημοτικού. Εδώ βλέπετε ομάδες παιδιών που επισκέφτηκαν τα Κατσαλιανά, μου διαφέρει το τα Καπετανιανά. Και ο κτηνοτρόφος τους εξηγεί στο πίσω μέρος τη διαδικασία που ακολουθεί με τα ζώα του, αλλά και ξεναγηθήκαμε στον ξενώνα, γιατί πρόκειται για μια μονάδα που έχει και ξενώνα. Τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτές τις διαδικασίες ήταν παιδιά δημοτικού, τυροκόμησαν, τάισαν τα ζώα του βοσκού, άρμεξαν τις κατσίκες και έφαγαν το τυρί και το γιαούρτι, το αληθινό γιαούρτι, όπως μας έλεγε ο κτηνοτρόφος. Επίσης, γνώρισαν τη φύση από κοντά, έπαιξαν παιδαγωγικά και περιβαλλοντικά παιχνίδια με τους δασκάλους τους και με τους βοσκούς που τους φιλοξένησαν. Πιστεύουμε ότι έτσι βάλαμε το σπόρο και κάποια στιγμή θα θερήσουμε την παραγωγή μας και τους καρπούς μας.